Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Καλημέρα Θεσσαλία. Σήμερα Τρίτη 22 Οκτωβρίου του 2024 και επιστρέφει και το μπαζάρ, ένα από τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα και έτσι, με ευρύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά που γινόταν για πολλά χρόνια από τον Σύλλογο Φίλων των Ατόμων με Αυτισμό. Επιστρέφει, ο Κώστας Γκιάστας είναι εκεί, είναι σε αυτό το ραντεβού και η εκπομπή Καλημέρα Θεσσαλία είναι σε αυτό το ραντεβού. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Μπήκαμε σε μια χρονοκάψουλα σήμερα το πρωί, σε ένα χώρο ο οποίος σε γυρίζει πολλά χρόνια πίσω για έναν φυσικά πολύ καλό σκοπό. Είμαστε πατρό στην καρδιά της Λάρισας, στο δίκτυο των πεζοδρόμων της πόλης, του κέντρου της πόλης. Κρατάμε εδώ με την Νικολέτα, την Θεοδωροπούλου, τη γραμματέα του Συλλόγου Αυτισμού Νομού Λάρισας, έναν πίνακα. Έναν πίνακα ο οποίος προέρχεται ως μια διαφημιστική πινακίδα από μια άλλη εποχή, από μια εποχή παλιότερη, τότε που πουλούσαν τα καπνικά προϊόντα και τα δοκίμαζαν με πολύ μεγαλύτερη άνεση και με πολύ μεγαλύτερη έτσι, ευελιξία, τότε που οι νόμοι ήταν λίγο πιο ευέλικτοι. Τώρα έχουν κοπεί και αυτά, κρίμα για το δικό μου. Έτσι, για τη δική μου άποψη. Λοιπόν, καλημέρα. 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 Στο σύλλογό σας, καλημέρα στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Ωραία. Λοιπόν, εδώ και 22 χρόνια γίνεται αυτό το μπαζάρ με τα παλιά αγαπημένα, όπως το έχουμε ονομάσει, γιατί πραγματικά είναι αντικείμενα παλιά και αγαπημένα για κάποιους και έχουν την ευκαιρία να γίνουν αγαπημένα καινούρια για κάποιους άλλους που έρχονται να τα αγοράσουν με μια μικρή χαμηλή τιμή ως δωρεά προς το Σύλλογο. Φέρνουν διάφορα πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς υπάρχει σε ένα σπίτι. Πίνακες, διακοσμητικά, βιβλία. Τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή η διαδικασία, να τα δούμε λίγο από την αρχή. Είναι πράγματα τα οποία τα έχετε συλλέξει εσείς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και τα βγάζετε προς πώληση αυτό το διάστημα? Αυτό ακριβώς. Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου μας φέρνουν πράγματα, ότι ο άλλος δεν το χρησιμοποιεί πάρα πολύ, και θα τα μαζεύουμε στα γραφεία του συλλόγου, σε κούτες. Όταν έρχεται η εποχή όπως τώρα θα τα βγάλουμε, θα τα περιποιηθούμε όσο μπορούμε και με μια πολύ χαμηλή ενδεικτική τιμή τα εκθέτουμε. Ήθελα να πω ότι και να τονίσω, γιατί τα περισσότερα χρόνια τελευταία ήμασταν στην Κουμουνδούρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου στο κτίριο του Ζιαζιά που μας το παραχωρούσαν. Φέτος έχουμε αλλάξει διεύθυνση και είμαστε Πατρόκλο 8. Πάλι ένα μαγαζί που μας έχει παραχωρήσει η οικογένεια της Έλληνας Κουμπούρα και του κυρίου Σοκράτη Μαυρόπουλου για αυτές τις μέρες. Πολύ σημαντικό όμως να βρίσκεται τέτοιο στήριγμα από ανθρώπους, συμπολίτες μας και μάλιστα σε αυτές τις μέρες. Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ βοηθητικό. Το παζάρι περισσότερο... πώς το λένε, κόλλησα. Έχετε και μια εξωστρέφεια όμως γενικότερη, εκτός από το γεγονός ότι είναι η ενίσχυση ως κυρίαρχο στοιχείο. Σίγουρα. Θέλω να πω ότι δουλεύετε περισσότερο, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Δουλεύετε περισσότερο από εθελοντές που έρχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για να στηθεί όλο αυτό. Όσες ώρες μπορεί ο καθένας μπορεί να τις προσφέρει εδώ. Τι ώρα ανοίγει το παζάρι? Ανοίγει 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Για αυτές τις μέρες είμαστε συνέχεια και Σάββατο και Κυριακή και 28. Είναι όλες τις μέρες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ανοιχτό. Και μέχρι πότε θα διατηρηθεί? Θα είμαστε μέχρι 2 Νοεμβρίου το μεσημέρι το Σάββατο. Γιατί θα πρέπει να χρειαστεί όλα αυτά πάλι να τα μαζέψουμε ένα-ένα, να τα τυλίξουμε και να τα αποθηκεύσουμε. Και εκτιμώ ότι μπορεί να είναι για λίγες μέρες το παζάρι, αλλά είναι μια δουλειά η οποία απαιτούσε πολλή προσπάθεια για μήνες, έτσι? Ναι. Δεν γίνονται σε μια μέρα. Ήδη ήμασταν 3-4 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ για να στηθεί όλο αυτό. Τώρα με τη βοήθεια του καλού μας εικονολήπτη, του Αντώνη του Καραγιάννη, βλέπουμε και πολλά αντικείμενα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια έτσι εκτίμηση για το πόσα μπορεί να είναι σε αριθμό, πρέπει να είναι πολλές εκατοντάδες, έτσι? Ναι, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, δεν μετριέται. Ήδη χθες που ανοίξαμε για πρώτη μέρα ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, πήρε πράγματα, έφεραν πράγματα, γιατί μας φέρνουν και σε αυτές τις μέρες, στη διάρκεια του παζαριού, είναι αρκετοί που φέρνουν κάποια αντικείμενα, οπότε και εκείνα πρέπει λίγο να τα περιποιηθούμε και να τα βάλουμε, να τα εκθέσουμε.
Και είναι και όλων των ειδών. Βλέπουμε κουζινικά, ναι, βλέπουμε ναι, ρούχα, βλέπουμε στολίδια, βλέπουμε βιβλία. Ρούχα δεν έχουμε, η αλήθεια είναι. Ρούχα εννοώ τα αξεσουάρ. Ναι, κουλάρια, κοσμήματα, πλεκτά, φλοκάτες. Κάτω έχουμε και ένα άλλο εκθεσιακό χώρο, γιατί ήταν πάρα πολλά τα αντικείμενα και δεν μπορέσαμε να τα βολέψουμε εύκολα. Έχουμε κάνει και κάτω χώρο στο υπόγειο που και εκεί είναι και γραβάτες. Εσάς αν σας ενδιαφέρουν. Ωραία, να, να μια ιδέα τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Έτσι. Να μην έχουμε τις ίδιες. Ακριβώς. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Πώς το βλέπεις, Νικολέτα, αυτές τις πρώτες ημέρες? Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το περιμένουν πώς και τι. Ήδη από 15 μέρες πριν μας έχουν πάρει τηλέφωνο αρκετοί στα γραφεία του Συλλόγου να ρωτήσουν πού θα είμαστε. Αλλά εμείς αυτά τα χρόνια έχουμε σταντάρει λίγο την ημερομηνία. Ανοίγουμε πάντα λίγο πριν την 28η Οκτωβρίου, που είναι η παρέλαση, και είναι έτσι μια ημερομηνία που όλοι θυμόμαστε, και το συνδυάζουν. Ναι. Οπότε εκεί λίγες μέρες πριν την 28η πάντα θα βρούμε κάποιο χώρο και θα κάνουμε το παζάρι. Ηλικίες ατόμων που μπαίνουν μέσα και κοιτούν, αλλά και αυτοί που φέρνουν. Γιατί εκτιμώ ότι εδώ τώρα, αν είναι μια κοπέλα με άποψη και με διαφορετική έτσι αντίληψη για τα πράγματα, μπορεί να δει πράγματα για το σπίτι της, άσχετα αν είναι νέα και αυτά είναι πολλών δεκαετιών, να τα συνδυάσει στο καινούριο της σπίτι. Έτσι. Οι ηλικίες που έρχονται είναι από, τι να σας πω, από 2 χρονών μέχρι, θα έλεγα, 102. γιατί πραγματικά είναι ο καθένας το σπίτι του, το έχει διακοσμήσει με το δικό του γούστο. Εδώ θα βρει σίγουρα κάτι που θα του αρέσει και θα ταιριάζει. Δεν θα ταιριάζει το δικό μου, θα ταιριάζει το δικό σου. Γι' αυτό λέμε ότι γίνεται και μια άτυπη ανακύκλωση των πραγμάτων. Δηλαδή κάτι που δεν θέλω εγώ ταιριάζει σε σένα και έτσι δεν το πετάμε. Δηλαδή το σύνδημά μας είναι δεν πετάμε τίποτα. Χαρίζουμε μόνο. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Ειδικά στις μέρες μας με μια τέτοια ακρίβεια. Έτσι. Χαρίζουμε. Οπότε είναι για όλα τα γούστα. Είναι για όλα τα γούστα. Και οι ηλικίες που έρχονται πραγματικά είναι τελείως διαφορετικές και αυτές που φέρνουν. Θέλουμε να προσελκύσουμε νέο κόσμο και πιστεύω θα το καταφέρουμε και φέτος, επειδή είμαστε σε ένα πέρασμα έτσι πολύ καλό για νεολαία. Εγώ πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να έρθουν όλοι να το επισκεφθούν και ας μην πάρουν κάτι. Να δουν λίγο την ιδέα, να δουν τα πράγματα. Έρχονται πολλοί άνθρωποι που είναι συλλέκτες, γιατί μπορεί να βρεις κάτι που δεν το βρίσκεις πλέον στα μαγαζιά, γιατί έχει σταματήσει να βγαίνει. Αυτό τώρα αποτελεί μια συνέχεια ετήσιας προσπάθειας που πάμε πόσα χρόνια πίσω. 22 χρόνια. Έχει αλλάξει χαρακτήρα και μέγεθος η έκθεση? Σίγουρα έχει αλλάξει. Γιατί όταν ξεκινήσαμε, εντάξει, ήταν πιο μικρό, δεν το ήξερε ο κόσμος, δεν είχαμε τόσα πράγματα. Σιγά σιγά όμως το έχουν μάθει και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ πραγματικά. Και δεν είναι μόνο ο σκοπός, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι σκοπός μόνο το να δώσουμε πράγματα για να βγάλει κάποια έσοδα ο σύλλογος. Είναι σκοπός να βγει και ο σύλλογος προς τα έξω, να μάθουν τη δράση του συλλόγου. Εκτιμώ ότι τα τελευταία χρόνια το έχετε πετύχει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Ναι, και προσπαθούμε. Δηλαδή είναι ένας σύλλογος ο οποίος ακούγεται, δραστηριοποιείται και συζητείται η δράση του. Ναι, πίσω από όλο αυτό υπάρχει κόσμος πολύς κόσμος, που προσπαθεί να το κάνει. Και θέλουμε να γνωρίσει ο Λαρισαίος και όλοι το σύλλογο και το έργο που κάνει. Κρατά στα χέρια μου τώρα, Νικολέτα, ένα φυλάδιο που λέει Δίκτυο Εθελοντών. Αυτό ξεχώρισα. Να σου πω την αλήθεια, έχετε πάρα πολλά ενημερωτικά φυλάδια, τα οποία μπορεί και προμηθεύεται ο κόσμος όποιος μπαίνει εδώ, φεύγοντας. Κάθε ένας που μπαίνει θα πάρει σίγουρα τα 3 φυλάδια. Ναι. Τι είναι το Δίκτυο Εθελοντών και πόσο σημαντικό είναι για τις δικές σας προσπάθειες? Είναι σημαντικό το Δίκτυο Εθελοντών. Θέλουμε να προσελκύσουμε εθελοντές και πολύ νέα παιδιά. Περισσότερο και νέα παιδιά, αλλά και κάθε ηλικία. Δεν θέλουμε να έχουμε κάποια ειδικότητα ή κάποιες γνώσεις για τον αυτισμό. Απλά θέλει σημεράκι και αγάπη. Το Δίκτυο Εθελοντών συνήθως βοηθάει στις δράσεις του συλλόγου, γιατί εκτός από τον μπαζάρ έχουμε και άλλες δράσεις που κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να σας πω, 2-3 τουλάχιστον. Βγαίνουμε με χριστουγεννιάτικο περίπτερο έξω στα περίπτερα του Δήμου. Το Πάσχα κάνουν τα παιδιά μας λαμπάδες, οι ωφελούμενοι. Και βγαίνουμε με περίπτερο. Έναν αγώνα που είχαμε κάνει και πέρυσι, δεν ξέρω αν πρέπει να έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Λέμε να το κάνουμε και φέτος. Το κάνετε, βέβαια. Τέλος πάντων. Πολλά πράγματα. Αρκετά, αρκετά. Κέντρο ημέρας χαρά. Κέντρο πόσο ημέρας σημαντικό χαρά είναι για την είναι δράση τμήματα σας? Είναι τα παιδιά που είναι από 2,5 μέχρι 10 χρονών. Είναι τα μικρούλια μας που λέμε εμείς. Και είναι και το κέντρο ημέρας χαρά 1 που είναι οι ενήλικες.
Και φυσικά το οικοτροφείο, όπου μένουν 12 παιδιά με αυτισμό, είναι το σπίτι των παιδιών εκεί. Επίσης, εθελοντές έχουμε και στις οικογένειες. Είναι μια ομάδα εθελοντών που πηγαίνουν στις οικογένειες και βοηθάνε με όποιον τρόπο μπορούν, κάποιες ώρες, όσες ώρες θέλει κάποιος εθελοντής. Στηρίζουμε και τη Λάρισα και το Βόλο. Πολύ σημαντικό αυτό. Και στα κέντρα ημέρας μπορούν να πάνε κάποιοι εθελοντές να αποσχοληθούν για όσες ώρες θέλουν. Οπότε το δίκτυο των εθελοντών για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα δουλειές υπάρχουν και να γίνουν το χέρια μεράκι, θέλουμε, έτσι. Έτσι ακριβώς, όρεξη και μεράκι να υπάρχει. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, με αγάπη όλοι και μεράκι και τις ώρες που μπορεί να διαθέσει ο καθένας. Πώς είναι, χθες ξεκινήσαμε, Δευτέρα. Πώς είδαμε την πρώτη μέρα? Να σας πω τώρα, να γελάσουμε και λίγο. Πώς κάνουν στο Black Friday? Ένα τέτοιο πράγμα, έβαλε το κλειδί στην πόρτα και από πίσω με ακολουθούσαν 10 άτομα. Ναι, το χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ναι, το χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ. Είχαμε πολύ κόσμο γιατί μας αρέσει να το μάθουν και να έρχονται. Έστω να δουν το χώρο και τι γίνεται ακριβώς. Και να μην πετάνε αυτό, να μην πετάνε πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Να παίρνουν ένα τηλέφωνο στο σύλλογο, μπορούμε να πάμε να τα πάρουμε εμείς, να μην κάνουν και κανένα κόπο και να τα δουν την άλλη χρονιά. Να τα εκθέτουμε. Να, λοιπόν, Γιάννη, όποιος μας ακούει και μας βλέπει, να ξέρει ότι Πατρόκλου 8 εδώ στον πεζόδρομο μπορεί να φέρει ό,τι παλιό έχει με μια έτσι αξία, έτσι, με μια, να έχει μια... Να μην είναι σπασμένο. Να είναι προσεγμένο, δηλαδή, αυτό. Μπορεί να δοθεί σε κάποιον άλλο συνάνθρωπο, έτσι ώστε και αν μπορεί να φέρει και να πάρει κάτι άλλο για να βοηθήσει εις διπλούν. Έτσι, γιατί αυτό έχει διπλή αξία. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτή η κίνηση να πιάσει και τόπο, γιατί γίνεται στήριξη για τα άτομα με αυτισμό. Ναι, ακριβώς, για τα άτομα με αυτισμό. Ωραία. Απλά ήθελα κάτι να σας πω, ότι μετά από τόσα χρόνια, πολύ γρήγορα το λέω, το παζάρι μας εδώ δεν είναι μόνο να δίνουμε και να παίρνουμε, έχει γίνει πλέον τόπο συνάντησης. Βρίσκονται τα μέλη του συλλόγου, βρίσκονται παλιοί φίλοι. Έχουμε άτομα που μπορεί να μην βρεθούμε στη διάρκεια του χρόνου, αλλά να έρθουμε στο παζάρι και να χαρούμε όλοι και να πούμε, α, από πέρυσι τι κάνεις, ξέρω και αυτά. Έχει γίνει στέκι φίλων πλέον. Mm-hmm. Στέκι φίλων, μελών, και θέλουμε αυτό να μεγαλώσει όσο γίνεται περισσότερο. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Χαίρομαι πολύ που σας φιλοξενούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά στο παζάρι και όπως είπαμε, όλη αυτή η δραστηριότητα να πιάσει τόπο. Δεν φοράει γραβάτη ο Γιάννης, οπότε δεν θα... Κάτι θα βρούμε να του δώσουμε, ας μην φοράει γραβάτη. Φοράω καμιά φορά. Καμιά φορά. Έτσι, έτσι. Φοράω. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια, γεια.